Θέλουμε να καταγγείλουμε μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ την παροδία και τις κομικοτραγικές καταστάσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε οι συνέδροι συνεδρίου να έχουν πάρει τις κάρτες τους, να έχουν πιστοποιηθεί. Παρά αυτά, δεν υπάρχει καμία επιτροπή, ούτε τεχνική γραμματεία, ούτε οργανωτική. Κάθε παράταξη εργοδοτική, κυβερνητική, έχει εκδώσει τις δικές της κάρτες. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ, καθώς με το αίτημά μας να συγκαλεστεί Διοικητικό Συμβούλιο για να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες του συνεδρίου, αλλά και ουσιαστικές πράξεις πρέπει να γίνουν αυτές τις μέρες από τη διοίκηση. Είναι άφαντοι, δεν υπάρχουν πουθενά. Οι εργατοπατέρες θέλουν να φτιάξουν ένα συνέδριο στα μέτρα τους, κομμένα και ραμμένα, νόθο συνέδριο, με νόθους αντιπροσώπους. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα πάμε σε αυτή τη λογική, δεν θα επιτρέψουμε να πάρουν μέρος όλοι αυτοί οι νόθοι αντιπρόσωποι, όλα αυτά τα σωματεία που επί της ουσίας δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και στην περιοχή τα συνδικάτα να καταγγείλουν αυτές τις πρακτικές της πλειοψηφίας της διοίκησης και σήμερα να βρεθούν στις 6.30 στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στο Εργατικό Κέντρο της Καλαμάτας και να δηλώσουν την αντίθεσή τους σε αυτά που συμβαίνουν για να υπάρξει ένα συνέδριο πραγματικό με πραγματικούς εργαζόμενους και χωρίς τη συμμετοχή των νόθων και των εργοδοτών σε αυτό.